μήνυμα του πρέσβη του κράτους της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Μαρουάν Εμίλ Τουμπάση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του λαού της Παλαιστίνης, της ηγεσίας της PLO και του Προέδρου Αμπάς, την ΕΔΙΕ και όλους τους φορείς του εργατικού μαζικού λαϊκού κινήματος που στηρίζουν τη σημερινή πρωτοβουλία σας, αλλά και διαχρονικά τα δίκαια αιτήματα του παλαιστινιακού λαού. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση και το σεβασμό μου για τις πάγιες και αταλάντευτες θέσεις σας, υποστηρίζοντας τα αναφέρετα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, καθώς και για τη σημερινή διαδήλωση αλληλεγγύης. Το κύριο ζήτημα δεν είναι η προσάρτηση. Το ζήτημα είναι η συνεχιζόμενη βάρβαρη αποικιοκρατική πολιτική του κατοχικού κράτους του Ισραήλ, που ξεκίνησε πριν 53 χρόνια και ακόμη παλαιότερα. Πριν 72 χρόνια, όταν οι σιωνιστικές αποικιοκρατικές δυνάμεις μας επέβαλαν την ιστορική αδικία της Νάκπα καταστροφής. Σήμερα έφτασε η στιγμή της αλήθειας για τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβουν πράκτος την ηθική, πολιτική και νομική τους ευθύνη, επιβάλλοντας κυρώσεις του Ισραήλ, την κατοχική δύναμη που λειτουργεί ως κράτος εγκληματίας περάνω του νόμου. Τώρα ήρθε πια η ώρα της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης στα πρώτου 1967 σύνορα, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, βάση της λύσης των δύο κρατών που πηγάζει από το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Ο παλαιστινιακός λαός, όπως κάποτε και ο ελληνικός λαός, που υπέφερε και πολέμησε την κατοχή της χώρας του, χρειάζεται σήμερα όσο ποτέ άλλοτε την υποστήριξη και την αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα μας. Θέλουμε και εμείς να ζήσουμε εν ειρήνη, ζητάμε το δικαίωμα να ζήσουμε όπως κάθε άλλος λαός στον κόσμο, σε ειρήνη, ελευθερία, ασφάλεια και ευημερία. Θα ήθελα να κλείσω με το ποίημα, αλλά δεν παζαρεύω, του Σαμί Χαλ Κασέμ. Ίσως να στερηθώ και το ψωμί μου, ίσως το στρώμα ξεπουλήσω και τα ρούχα μου, ίσως δουλέψω σκουπιδιάρης, πετρόκοπος και χαμάλης, ίσως να σοριαστώ γυμνός και πεινασμένος, αλλά δεν παζαρεύω και ως τον ίστατο χτύπο της καρδιάς μου θα τη στέκομαι. Ίσως να αρπάξει από τη γη μου και την τελευταία σπιθαμή, ίσως θα ρίξεις στις φυλακές την νιώτη μου, ίσως μου κλέψεις την κληρονομιά του παππού μου, ίσως καθίσεις πάνω από το χωριό μας εφιάλτης, αλλά δεν παζαρεύω και ως τον ίστατο χτύπο της καρδιάς μου θα τη στέκομαι. Ίσως από τις νύχτες μου να σβήσει κάθε φως, ίσως να στερηθώ της μάνας στο φιλί, ίσως να στερήσει τα παιδιά μου καινούριο ρούχο στη γιορτή τους, ίσως στις μέρες μου καρπώσει το σταυρό, αλλά δεν παζαρεύω και ως τον ίστατο χτύπο της καρδιάς μου θα τη στέκομαι. Τερματισμός τώρα της Ισραηλινής ρατσιστικής αποικιοκρατικής κατοχής. Κάτω τα χέρια από τα παλαιστινιακά εδάφη. Ζήτω η ελληνοπαλαιστινιακή φιλία. Μαζί θα νικήσουμε. Σας ευχαριστώ όλους που βρίσκεστε εδώ απόψε.